από τα βάθη των ωκεανών μέχρι την υψηλότερη βουνοκορφή, τα επίπεδα οξυγόνου είναι διαφορετικά. Εξού και τα κύτταρα των οργανισμών προσαρμόζονται κατάλληλα. Η διαδικασία μέσω της οποίας το πετυχαίνουν αυτό παρέμενε άγνωστη πριν την πρωτοποριακή έρευνα των επιστημόνων που έλαβαν τον Νόμπελ Ιατρικής για τις μελέτες που διεξάγουν εδώ και 20 χρόνια. The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award the 2019 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to William Kaelin, Sir Peter Ratcliffe and Greg Semenza. Δύο Αμερικάνοι και ένας Βρετανός μοιράζονται το βραβείο, ενώ η δουλειά τους βοηθά στην ανάπτυξη φαρμάκων κατά της ανεμίας, των καρδιακών παθήσεων, του καρκίνου και άλλων ασθενειών. Η έρευνά τους επικεντρώνεται στο πώς τα κύτταρα καταγράφουν την έλλειψη οξυγόνου και ανταποκρίνονται παράγοντας νέα αιμοσφαίρια και αγγεία. Τα ευρήματά τους αφορούν από την ανάπτυξη του εμβρίου στη μήτρα μέχρι και το πώς αντιδρά το σώμα κατά τη φυσική άσκηση.